Γεια σας, γεια σας και γεια σας. Είμαι ο Ερντάλιον, είναι το πέμπτο επεισόδιο του Κουμπιά στο Ξύπνημα, Wax On, Wax Off, στο οποίο δεν θα μιλήσουμε έτσι για τεχνικές αποτρίχωσης, είναι μια αναφορά στο Karate Kid του 1986-87, από όταν είχε βγει το Karate Kid, και θα μιλήσουμε γενικώς για training. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο με έτσι μια γρήγορη αναφορά για το μέλλον της σειράς, επειδή θα υπάρξουν μάλλον κάποιες έτσι εξελίξεις στην προσωπική μου ζωή, για τις οποίες θα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή. Θα φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης σεζόν, η οποία θα έχει, αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο, θα έχει άλλα 2 ή 3 maximum. Δηλαδή στα 7 ή στα 8 θα κλείσει η πρώτη σεζόν, αλλά μην ανησυχείτε, από Οκτώβριο λογικά θα έχουν τη δεύτερη σεζόν και το δεύτερο κύκλο, αν προτιμάτε έτσι πιο ελληνικά. Μ' αρέσει, αλλά το ξεχνάω καμιά φορά, είναι καλό να λέμε. Χρησιμοποιούμε τις ελληνικές λέξεις όταν υπάρχουν. Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω με 2 shoutouts. Το πρώτο πάει στον άλλο ένα παλικάρι με πολλά ονόματα, Incognito, Void, Άτροπος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο Βλάση από την Πάτρα, ο οποίος είχε την αρχική ιδέα για το σημερινό επεισόδιο, More on that later. Και θα ήθελα επίσης να δώσω πολλά shoutouts στο Ξυλίκι FGC, μια καινούργια προσπάθεια από κάτι παιδιά από την Θεσσαλονίκη. Έχει πλάκα, το είχα αναφέρει, δεν θυμάμαι αν ήταν στα takes που εν τέλει ανέβασα, αλλά κάποια στιγμή αναφερόμουν στο ότι τουρνουά λέω και λέω είναι το. Το τουρνουά ήταν τα τουρνουά που είχαμε στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι συνέβαινε στις άλλες πόλεις της Ελλάδος. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς η Ελλάδα να είναι η Αθήνα. Και είναι ωραίο να βλέπουν να υπάρχουν άλλες προσπάθειες, όπως το Ξυλίκι. Λοιπόν, μπορείτε να τους βρείτε, τα παιδιά έχουν ένα κανάλι στο Twitch. twitch.tv/Ξυλίκι, όπως το ακούτε. Όλα με I, απλή γραφή. _FGC, Ξυλίκι _FGC. _ είναι η παύλα που πάει κάτω. Αν αυτό δεν το ξέρετε, δεν πειράζει. Έχω μιλήσει με Άγγλους επαγγελματικά που μου έλεγαν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Fucking magnets, how do they work? Λοιπόν, τα παιδιά του Ξυλικίου έχουν μια κομπή κάθε Τετάρτη 10:30 το βράδυ, όπου συζητάνε για τα νέα του ελληνικού FGC και κάνουν και κάποια first to 10. Ωραία πράγματα. Μια ιδέα που λίγο πολύ όλοι την είχαμε κάποια στιγμή, αλλά αυτοί επιτέλους ήρθαν και την έκαναν πράξη. Και νομίζω έχει σημαντικό έτσι να γίνονται πράγματα και είναι ευχάριστη. Λοιπόν, στο θέμα μας όμως, 3 λεπτά εισαγωγή. Το θέμα μας είναι το training. Η πρόταση του Βλάση ήταν να πω για το training stage και γιατί οι Ιάπωνες αρέσκονται στο να παίζουν εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια ερώτηση που είχε θέσει ο Astral Cloud, τον αναφέρω συχνά γιατί είναι έτσι μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό FGC. Τώρα θυμήθηκα η Ρίση των Παρόδων, να το πω σωστά. Το Ξυλίκι έχουν και δικό τους κανάλι στο YouTube, έχουν Twitter, μπορείτε να τους βρείτε όλες εκεί πέρα. Το main τους, από ό,τι έχω καταλάβει, στο Twitch. Λοιπόν, η Ρίση των Παρόδων ήταν αυτό. Εδώ είναι μια παρένθεση, μάλλον πιο σωστά. Ο Astral είχε ρωτήσει πριν από χρόνια, στο forum που είχαμε κάποτε, ότι γιατί οι Ιάπωνες διαλέγουν τόσο πολύ το training stage. Το έχει απαντήσει ο SensorDex. Η απάντηση είναι, και θα αναφερθώ και σε άλλα, δεν θα είναι μόνο αυτό το σημερινό θέμα, γιατί αυτό μπορούμε να το αναπτύξουμε πολύ γρήγορα στα επόμενα 2 λεπτά. Οι Ιάπωνες διαλέγουν την πίστα του training stage γιατί έχει Street Fighter 4 και 5 συγκεκριμένα και σε όλες τις. Αυτό έχει ξεκινήσει στο Street Fighter 4. Σε όλα τα fighting της Capcom βλέπουμε έτσι το εξής φαινόμενο. Το training stage να αποτελείται από πολλά τετραγωνάκια. Τα οποία τετραγωνάκια τι μας βοηθά να κάνουμε? Να μετρήσουμε την απόσταση. Γιατί μας νοιάζεται να μετρήσουμε την απόσταση? Γιατί το Street Fighter είναι κυρίως ένα παιχνίδι αποστάσεων. Ελέγχει τον χώρο στον οποίο είναι ο χαρακτήρας που μπορεί να είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον άλλον, οπότε θες να είσαι σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Μεγαλύτερη ή μικρότερη, ανάλογα με τον χαρακτήρα και ανάλογα με το match-up. Και ανάλογα με το πώς παίζει ο αντίπαλος, αλλά αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία πιθανότητα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί αν είμαι σε μια απόσταση 2 τετραγωνακίων και παίζω Rose και ο αντίπαλος έχει Ryu, ξέρω ότι αν εγώ πατήσω έτσι όπως είμαστε σκούπα όταν χτυπήσω, ο αντίπαλος όχι. Οπότε ξέρω ότι αν ο αντίπαλος πατήσει οποιοδήποτε normal, medium ή αν πατήσει ας πούμε medium kick ή πατήσει hard kick τη σκούπα τη λεγόμενη, ξέρω ότι θα γουιφάρει, οπότε υπολογίζω στο μυαλό μου πάρα πολύ γρήγορα εκείνη τη στιγμή, κάτι που έρχεται με την εμπειρία, επειδή θα κάνει whiff, να του κάνω το whiff punish. Όπως θα κάνει recovery από την κίνηση μόλις έχει κάνει whiff, μπορώ να πατήσω τη δικιά μου τη σκούπα και να τον χτυπήσω. Και φυσικά αυτό γίνεται και σε μεγαλύτερες αποστάσεις που κανονικά η σκούπα μου δεν θα έφτανε, επειδή ο άλλος έχει κάνει whiff, άρα έχει μεγαλώσει το hairbox του, κάνω τη σκούπα μου και χτυπάω. Αυτό γιατί είναι σημαντικό στο training stage, γιατί αυτά, όσο καλός και να είναι ένας παίχτης, κανείς λοιπόν δεν μπορεί να το ξέρει αυτό απ' έξω. Να ξέρει όλες αυτές τις αποστάσεις απ' έξω. Αλλά αν έχεις ένα μπούσουλα, αν έχεις κάτι, ένα visual cue που λένε οι Αγγλοσάξονες, βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να μην χρειάζεται καν να το ξέρεις απ' έξω, μπορεί να ξέρεις την απόσταση, να τη μετρήσεις εκείνη τη στιγμή για να πεις OK, πάμε. Βέβαια,
αυτό δεν γίνεται. Αυτό γίνονταν πάρα πολύ στο Street Fighter 4 και για λόγους ότι παίζανε σε PlayStation και στο PlayStation κάποιες πίστες είχαν λάβει. Αλλά ένας λόγος που οι Ιάπωνες, ας πούμε, συγκεκριμένα διάβαιναν αυτή την πίστα ήταν αυτός. Αντίστοιχα τώρα στο Street Fighter 5, επειδή Capcom θέλει, ήθελε να γίνει έτσι και πιο e-sport κατάσταση και να το βλέπουν πιο ευχάριστα και οι θεατές, το training stage δεν είναι και η πιο ευχάριστη πίστα, έτσι. Και εμένα, εγώ τη βαριέμαι. Δηλαδή, έχω παίξει τόσο πολύ training στο Street Fighter 4 που δεν θέλω να το βλέπω άλλο. Τώρα, μόνο που ανέφερα, μου έρθει και εκείνη η μουσική, η ηλίθεια. Πω πω θεέ μου, όχι. Αλλά επίσης το Street Fighter 5 δεν έχει φούτσες, οπότε δεν χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά κάτι που παρατήρησα είναι ότι, ας πούμε, στο CBS, άμα δείτε τουρνουά CBS 2, δεν δείτε τίποτα να παίζουν σε training stage. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως, νομίζω, με το ότι CBS παίζαν κυρίως στα arcades, τα τουρνουά που γίνονται ακόμα σήμερα γίνονται στα arcades, όπου δεν υπήρχε training stage. Νομίζω το φτιάξανε ειδικά για τις home εκδόσεις. Ενώ σιγά σιγά όσο αρχίζαμε να παίζουμε πιο πολύ σε κονσόλες, το training stage έγινε έτσι πιο δημοφιλές. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω και αυτούς που λένε ότι είναι βαρετό να βλέπουμε μόνο μία πίστα, αλλά σκεφτείτε. Στα περισσότερα παιχνίδια παίζουμε competitively, ας πούμε όλα τα MOBA games έχουν ένα map. Η Dota, το LOL, το HOTS, το Heroes of the Storm δηλαδή. Όλα αυτά τα παιχνίδια μία πίστα έχουν. Το Fortnite, το PUBG, μία πίστα. Counter-Strike, όταν έπεσα εγώ παλιά Counter-Strike, τι παίζαμε. D-Dust, D-Dust 2 και κανένα δυο άλλες πίστες που ξεχνάω. Δεν είναι ότι παίζαμε σε πολλές πίστες. Γιατί ο χάρτης πρέπει να είναι κάτι standard. Δεν είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να κάνεις adjust σε κάθε game που θα παίξεις. Σε κάθε set, πιο σωστά. Πρέπει να ξέρεις, η πίστα είναι αυτή, είναι έτσι, αυτές τις αποστάσεις ελέγχω. Σε άλλα παιχνίδια, άμα στρίψω εκεί πέρα αριστερά, άμα στρίψω αριστερά από τα δεξιά, με καλυμμένο από τα αριστερά, δεν είμαι. Στο CS και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν είναι παράλογο. Για να καθίσετε και το σκεφτείτε, λίγο πολύ σε όλα τα fighting games, όλοι μας πιστεύω έχουμε μία πίστα στην οποία θέλουμε να παίζουμε. Όλοι μας έχουμε έτσι την αγαπημένη μας που λες, εδώ εγώ παίζω καλά. Όσο και να ακούγεται αυτό χαζό. Το θυμάμαι από το Soul Calibur το πρώτο που ήταν ίσως το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα τόσο σοβαρά, ήθελα όταν έπαιζα σοβαρά παιχνίδια, έβαζα την πίστα του Μιτσουρούγκη. Στο Soul Calibur άλλαζε βέβαια και η διαρρύθμιση των πιστών ανάλογος, έτσι. Και αν έπαιζε χαρακτήρα που βασιζόταν στα ring outs, όπως ξέρω ο Άσταρος, είχε και συνέπειες στο gameplay σου. Οπότε δεν είναι παράλογο να έχουμε κάποια πίστα που είναι set για competitive play, ακόμα και αυτό δεν το βλέπουμε στο Street Fighter 5. Ούτε και στο Dragon Ball, θα έλεγα, ούτε και στο Guilty Gear, ίσως. Αυτά για το training stage, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο γενικά για το training πιο πολύ. Το training mode, ως τρόπο παιχνιδιού. Είναι πολλοί είναι αυτοί που λιδωρούν, μεγάλο, το training stage. Ένας πολύ καλός μου φίλος με τον οποίο έχω παίξει πάρα πολύ Street Fighter έχει να λέει ότι εγώ δεν κάνω ποτέ training, δεν μπαίνω ποτέ στο training stage για τον εαυτό του. Κάποιοι το συχαίνονται, κάποιοι θέλουν να... Είναι λοιπόν απολύτως κατανοητό το να μην θέλουμε να κάνουμε training, γιατί τον βλέπουμε και λίγο ως κάτι που μας κρατάει το να μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι. Απ' την άλλη είναι κάτι για το οποίο κατηγορούν πολύ τα fighting games, ότι χρειάζεται να κάνεις πάρα πολύ training πριν μπορέσεις να παίξεις. Το θυμάμαι ειδικά αυτό για το Marvel vs. Capcom 3, ότι λέγανε το single player game που ουσιαστικά είναι το training είναι πάρα πολύ στην αρχή, μέχρι να μπορέσεις να μάθεις combos, setups, ιστορίες για να είσαι ανταγωνιστικός. Οπότε έχουμε δύο έτσι schools of thought. Η αλήθεια δεν θα λέγω ότι κρύβεται κάπου στη μέση. Η αλήθεια νομίζω ότι κρύβεται στο ότι ναι, χρειάζεται το training. Και ο λόγος που πιστεύω ότι χρειάζεται είναι γιατί όλοι μας, πιστεύω κάποια στιγμή ή πολλές στιγμές, το έχουμε πάθει αυτό όταν σε ένα ιδίως καινούριο παιχνίδι να πηγαίνουν όλα τόσο γρήγορα που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και να κάνουμε όχι να αντιδράσουμε, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι κάνει ο αντίπαλος. Το training stage, το οποίο είναι ένας ελεγχόμενος χώρος, τον οποίο ελέγχουμε εμείς το τι θα γίνει, μας βοηθά έτσι να δούμε τι γίνεται και να το συνηθίσουμε πιο καλά. Χρειάζεται το training, αλλά έχει πάντα παγίδες. Υπάρχει ένα βίντεο, θα προσπαθήσω να το βρω και να το βάλω στο YouTube. Στο προηγούμενο επεισόδιο ξέχασα να βάλω οποιοδήποτε link, sorry. Υπάρχει ένα βίντεο που έδειχνε πώς κάνει training ο infiltration, το οποίο είναι, γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ρομπότ. Τίποτα. Έχει ξεκινήσει, θέλει να κάνει ένα combo, κάνει training μόνο αυτό. Δηλαδή, αν το χάσει, τίποτα. Restart το training ξανά. Αυτό το combo. Μόνο αυτό έχει πει. Ξέρω εγώ, μισή ώρα σήμερα θα κάνω training αυτό το combo. Γι' αυτό είναι έτσι ρομπότ όπως είναι, γι' αυτό είναι αυτό το παίξε μόνο τόσο efficient. Εγώ το βλέπω για μια αναπηρησία. Επίσης, ένα πολύ ωραίο έχει πει για το training mode ο Marlin Pie. Ότι λέει, εμείς οι Αμερικάνοι, ο Marlin Pie είναι Αμερικανό-Ιάπωνος, αλλά έχει μεγαλώσει στην Αμερική. Εμείς οι Αμερικανοί, λέει, μπαίνουμε στο training, προσπαθούμε να βγάλουμε καινούργια combos, δύσκολα, να μην τα ξέρει άλλος, να βγάλουμε καινούργια setups. Τα οποία δεν ξέρουμε μόνο εμείς. Λέει, όχι παιδιά, το σωστό είναι να κάτσεις να μάθεις τα fundamentals, να έχεις ας πούμε anti-air, να έχεις ground game,
να ξέρεις να κάνεις σωστά πάνεις όταν σου δίνει την ευκαιρία και τα κόμμα και τα setups θα τα βρουν άλλοι. Αυτό είναι κάτι που βλέπω και εδώ πέρα σε εμάς, σε πολλούς στην Ελλάδα. Καθόμαστε, είναι άτομα, μπαίνουν στο training, κάνουν ώρες κόμπος, κόμπο training, να βρουν καινούργια κόμπος, περίεργα κόμπος, με παράξενα cancels μέσα και παίζει εναντίον τους και δεν μπορούν να κάνουν MVA. Αυτή είναι η παγίδα του training stage, του training mode, μάλλον, στην οποία έχω πέσει και εγώ. Το να κάτσεις και να μάθεις ένα κόμπο και να το κάνεις συνεχώς ή να το κάνεις στο 95% των περιστάσεων που θα σου βγει, θα βρεις, δεν σου μαθαίνει και πώς να κάνεις land αυτό το κόμπο. Όταν το μόνο που έχεις στο μυαλό σου, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, κάπως θα καταφέρω, θα μπω και θα κάνω το κόμπο. Αναλώνεις όλη την προσπάθεια στο να βρεις το ένα hit, μάλλον αναλώνεις όλη την προσπάθεια στο να πεις «Α, θα βρω ένα hit και θα κάνω το κόμπο». Αλλά δεν κάθεσαι να ψάξεις το πώς θα βρεις αυτό το ένα hit. Ο αντίπαλός σου δεν είναι το training dummy. Ο αντίπαλός σου δεν είναι ένας τύπος ο οποίος θα κάθεται και θα τρώει ό,τι hit του κάνεις. Είναι και αυτός ένας παίχτης. Πιθανόν ίδιος, καλός ή καλύτερος από σένα. Αν ο μόνος λόγος που παίζεις είναι για να κάνεις κόμπο, μείνε στο training mode. Γίνε ο καινούργιος σου desk. Αν θέλεις να παίζεις ανταγωνιστικά, πρέπει πρώτα να μάθεις πώς θα βρίσκεις το πρώτο hit και μετά από αυτό το hit πώς θα κάνεις κόμπο. Και ένα τελευταίο για το training stage, για το training mode. Πάτι έχω πάθει σήμερα. Είμαι πολύ άϊπνος, πολύ άϊπνος. Ένα τελευταίο λοιπόν για το training mode είναι ότι κάποιες φορές κολλάμε σε ένα παιχνίδι. Κολλάμε mentally, δηλαδή νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο, νιώθουμε ότι ό,τι για να κάνουμε είμαστε προβλέψιμοι, ό,τι για να κάνουμε ο αντίπαλος μας είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Η δικιά μου συμβολή, αν το πάτε κάποια στιγμή αυτό, είναι να πιάσετε ένα καινούργιο παιχνίδι. Δεν είμαι Γερμανός φιλόσοφος, μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα. Το παράδειγμα το δικό μου είναι, επειδή τα έχω πιάσει και ιστορικά, ξέρω εγώ, με το πώς έπαιζα, στη φάση εκεί στα τέλη του 2010, αρχές του 2011, στο Street Fighter 4 ήθελα να μάθω να παίζω με stick full, γιατί μέχρι τότε έπαιζα με pad, και νιώθω ότι δεν μπορούσα. Κάποια πράγματα τα έχανα. Βγαίνει το Marvel vs. Capcom 3, το Vanilla, το Φλεβάρι του 2011, και το πιάνω εξ αρχής με stick. Ενώ είναι δύσκολο ένα παιχνίδι, αν έχεις καθίσει και έχεις μάθει ένα παιχνίδι με pad, είναι δύσκολο να κάνεις transition στο stick. Όπως με τα περισσότερα πράγματα που μαθαίνεις εξ αρχής, αν πιάσεις ένα παιχνίδι που δεν ξέρεις καν το movement, που δεν ξέρεις καν τα mechanics του, και πιάσεις το stick, μαθαίνεις σιγά σιγά το παιχνίδι, αλλά και το να παίζεις με το stick, επειδή είναι μέρος της ίδιας διαδικασίας. Έμαθα εγώ λοιπόν να παίζω Marvel καθαρά με stick, αν μου δώσεις ένα pad, θα είμαι σαν να έχω ξαναπαίξει παιχνίδι. Ενώ με stick είμαι GG. Και μαθαίνοντας έτσι να παίζω Marvel με το stick, έμαθα να παίζω και Street Fighter 4 με stick. Ίσως όχι στο 100% που θα ήμουν με ένα fight pad, τις Mad Gods, εκείνα τα παλιά που χαλούσαν σαν χάρτινη πύργη, αλλά σίγουρα πάρα πολύ καλύτερα από ότι αν προσπαθούσα να παίξω μόνο Street Fighter 4 με stick, που κάποια στιγμή θα βαριόμουν και θα το παρατούσα όπως πολλοί άλλοι. Γεια σου Γιούτσο. Ωραία. Και επίσης μπορεί να σας μάθει ένα άλλο παιχνίδι, μπορεί να σας μάθει καλύτερα κάποια concepts τα οποία δεν είναι απαραίτητα στο παιχνίδι που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Ας πούμε, η ιδέα του να κάνεις επίθεση με πολλά dash μπροστινά δεν την είχα στο Street Fighter 4, γιατί και οι χαρακτήρες που έπαιζαν δεν είχαν πολύ καλά dash. Αλλά το wave dash που έχει το Marvel σου δίνει μια καινούργια αίσθηση για το πώς μπορείς να κινηθείς στο χώρο. Ή αντίστοιχα, αν παίζεις ένα παιχνίδι, αν παίζεις Street Fighter 4 και παίζεις Rose και βασίζεσαι πάρα πολύ στο back dash, αν παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει άτρωτα back dash, δεν έχει invincible back dash, invisible θα λέγαν κάποιοι, μπορείς να μάθει να ελαττώσεις λίγο το reliance σου στο back dash. Sorry για πολλά αγγλικά, αλλά όταν δουλεύεις με αγγλικά κάποιες φορές εμπλέκονται λίγο οι δύο γλώσσες. Τώρα εντάξει, αυτό το τελευταίο για τα άλλα παιχνίδια θα μπορούσε να είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Ίσως το κάνω κάποια στιγμή ένα επεισόδιο, πείτε μου αν σας ενδιαφέρει και σαν concept. Αυτά για την ώρα, αυτό ήταν το 5ο επεισόδιο λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, που με ανεχτήκατε. Θα τα πούμε σε μία εβδομάδα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι κάποιο επεισόδιο με guest ή όχι. Θα φανεί στην πορεία. Ξανά, αν έχετε κάποια, αν υπάρχει κάτι που θέλετε να ακούσετε, κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κάποια συγκεκριμένη ιστορία, πείτε το μου. Ξέρετε που να με βρείτε. Σας χαιρετώ. Τα λέμε σε μία εβδομάδα. Adios.